Με τα κρούσματα κορονοϊού να αυξάνονται συνεχώς, η κατάσταση στο Δήμο Παιωνίας παραμένει αρκετά δύσκολη. Ναι, στο Δήμο Παιωνίας, δυστυχώς, τις τελευταίες 5 εβδομάδες ο αριθμός των κρούσματων είναι αυξημένος. Σε ανησυχητικό βέβαια βαθμό θα έλεγα, όπως συμβαίνει και σε όλη την περιφερειακή ενότητα του Κλικής. Δυστυχώς δεν έχω περισσότερα στοιχεία να σας δώσω. Από την ενημέρωση που έχω τελευταία, υπάρχουν και αρκετοί συνδημότες μας που νοσηλεύονται στην κλινική COVID του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παιωνίας Κωνσταντίνο Σιωνίδη, τις τελευταίες εβδομάδες ένας σημαντικός αριθμός πολιτών έχει αποφασίσει να εμβολιαστεί, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Από πληροφορίες που έχω από το Κέντρο Υγείας στον Πολύκαστρο και αθώς και από το νοσοκομείο που μένει σας, ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες υπάρχει μια αύξηση στην προσέλευξη των πολιτών για εμβολιασμό. Οι Δήμοι Παιωνίας, Κιλκής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιούν κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών, στη διάθεση των οποίων είναι κινητές μονάδες διενέργειας rapid test. Όσον αφορά την ευαισθητοποίηση, είχαμε κάνει μία δράση από κοινού και με το Δήμο Κιλκής και με την Περιφέρεια, ώστε να παροτρύνουμε τους δημότες να εμβολιαστούν. Όσον αφορά την διενέργεια test, έχουμε εξασφαλίσει από το ΝΕΟΔΗ την παρουσία συνεργείου 3 ημέρες την εβδομάδα στην Αξιούπολη, όπου γίνονται δωρεάν τα rapid test, και παράλληλα υπάρχει κινητό συνεργείο που περιοδεύει σε όλους τους οικισμούς και έχουν τη δυνατότητα οι δημότες να εξετάζονται δωρεάν σε rapid test. Στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής μόλις το 45,5% των πολιτών είναι πλήρως εμβολιασμένο.